Και ήρθε η ώρα για το αρνί το κλέφτικο. Αυτή τη συνταγή που όλοι αγαπάμε, θέλουμε να μάθουμε πώς γίνεται σωστά. Δεν την ξέρουμε να τη φτιάξουμε σωστά, αλλά ο Άκης θα μας δείξει πώς γίνεται με τον τέλειο τρόπο, ακριβώς όπως πρέπει να είναι, μελωμένο. Να λιώνει στο στόμα το κρέας, οι πατατούλες να είναι λεμονάτες, να έχει το τυρί, να έχει το δεδρολίβανο, να έχει όλη αυτή την υπέροχη γεύση, μόλις σε ένα αλουμινόχαρτο και μία λαδόκολα. Γίνεται? Γίνεται. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κλέφτικο θα χρειαστούμε 1,5 κιλό αρνίσιο μπούτι με το κόκαλο, 1 κιλό πατάτες baby, 4 με 5 κλωναράκια δεντρολίβανο, 4 σκελίδες σκόρδο, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 πρέζα μπούκοβο, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 300 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα, 50 γραμμάρια βούτυρο, 25 γραμμάρια αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, λεμόνι, δεντρολίβανο και μουστάρδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα με την μπουτάρα μας. Έχουμε μία μπουτάρα αρνί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποιο κομμάτι του αρνιού θέλουμε. Και μπούτι, οτιδήποτε και χεράκι μπορείτε να βάλετε. Ό,τι σας αρέσει, βάλτε. Αυτό που θέλω να έχει όμως το κρέας είναι να έχει το κοκαλάκι του. Γιατί το κόκαλο θα βγάλει γεύση καθώς θα ψήνουμε το φαγητό μας μέσα στο φούρνο. Θα κόψω σε μερίδες. Σε πόσες μερίδες να κόψω? Να κόψω εδώ. Πάει πρώτη. Θα το ρίχνω και δίπλα στο μπολ. Γιατί είμαι ωραίος τύπος. Εδώ πάλι. Μια χαρά. Εγώ λέω ότι είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να κάνετε στο σπίτι σας. Καταλαβαίνετε ότι θα βάλει το χασάπι. Εμείς το κάναμε γιατί πρέπει να τηρήσω αυτό που λέω από την αρχή του έτους. Ότι δεν κόβει το κρέας ο χασάπης και το κόβουμε εμείς. Αυτό δεν θα το κάνετε βέβαια σπίτι. Θα ζητήσετε από το χασάπι να το κάνει γιατί είναι η δουλειά του. Αλλά πότε θα το κάνετε? Τη μέρα που είναι να το μαγειρέψετε. Δεν θα το πείτε να κόψετε το κρέας και να το μαγειρέψετε μετά από 3 μέρες. Είναι απαράδεκτο. Σωστά. Yeah. Να κόψουμε και το τελευταίο εδώ. Τέλεια. Και εδώ. Και εδώ και τα χρέη μου ως χασάπης νομίζω ότι τα... Μια χαρά, ε! Έπρεπε να χειροκροτήσετε τώρα. Μπράβο! Ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ αυθόρμητο και με βοηθήσετε πάρα πολύ στο να καταλάβει ο κόσμος ότι και σαν χασάπης μπορώ να έχω δουλίτσα αύριο μεθαύριο, άμα η τηλεοπτική μου καριέρα τελειώσει. Καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά ότι σαν χασάπης θα μπορούσα να κάνω καριέρα. Τώρα! Θα πάρω άλλο ένα υπέροχο μπολ εδώ και θα κόψω τις πατάτες μου στη μέση. Έχω βάλει πατάτες baby. Άμα θέλετε να βγάλετε τη φλούδα, μπορείτε να τη βγάλετε. Εμένα μου αρέσει με τη φλούδα. Δίνει διαφορετικές υφές, τα έχουμε πει 100 φορές. Θα κόψω μόνο τις μεγάλες, τις μικρές θα τις αφήσω ολόκληρες. Γιατί είναι πάρα πολύ σεξι να έχεις διαφορετικές πατατούλες μέσα στο φαγητό σου. Κοιτάξτε εδώ. Και αυτές οι μικρούλες, κοιτάξτε ωραίες που είναι, θα τις αφήσω ολόκληρες. Τέλεια. Λοιπόν, άρα έχω κρέας, πατάτα και το δύσκολο κομμάτι πέρασε. Γιατί αρχίζει το εύκολο κομμάτι που ουσιαστικά θέλει το μιξεράκι μου. Τέλεια. Λοιπόν, για να φτιάξουμε αρνί, τι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε? Τιμάρι. Δεντρολίβανο. Χωρίς δεντρολίβανο δεν ξεκινάμε ποτέ να φτιάξουμε αρνάκι, κατσικάκι ή οτιδήποτε άλλο τελειώνει σε άκι. 100%. Το καταλαβαίνεις αυτό, Διονύση. Το πιάσες το υπονοούμενο. Μπράβο. Λοιπόν, σε περίπτωση που είστε λάτρης του αρνιού και του κατσικιού, να σας πω ότι βάζοντας δεδρολίβανο πραγματικά θα απογειώσετε ολόκληρο το φαγητό σας. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει το αρνί και το κατσίκι, υπάρχει κόσμος που πραγματικά δεν του αρέσει, φίλε Διονύση, πρέπει να το γνωρίζεις. Άμα βάλετε δεντρολίβανο μέσα θα το λατρέψετε. Δεν μου άρεσε καθόλου όταν ήμουν μικρός το αρνί. Μέχρι που έμαθα να μαγειρεύω και χρησιμοποίησα το δεντρολίβανο. Εκεί πέρα το λάτρεψα. Δηλαδή, εμένα μου δώσεις ένα αρνί που μυρίζει πάρα πολύ έντονα αρνί, δεν θα το προτιμήσω, δεν θα το φάω. Είναι η τελευταία μου επιλογή. Άμα μου δώσεις όμως ένα αρνί που έχει μέσα δεντρολίβανο, σκόρδο, 4 σκελίδες, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα λυπηθείτε καθόλου το αλάτι και το πιπέρι. Άμα θέλετε να κάνετε spicy το αρνί σας μπορείτε, βάζοντας λίγο μπουκοβό μέσα. Τέλεια. Άμα σας αρέσει. Μας αρέσει το spicy. Ναι. Απλά άμα θα βάλουμε μπουκοβό πρέπει να βάλουμε και τον ανταγωνιστή του. Λίγο μελάκι
Εντάξει, πάντα θυμόμαστε ότι ό,τι βάζουμε πρέπει να βάλουμε και έναν ανταγωνιστή για να συμπληρώσει και να ισορροπήσει τη γεύση. Λοιπόν, έβαλα το spicy της υπόθεσης και επειδή δεν μπορώ να τρίβω το αλάτι, θα βάλουμε αρκετό αλάτι. Θέλουμε περίπου 25 γραμμάρια αλάτι. Θα ανοίξω το μήλο, έτσι όπως είναι, και θα βάλω το αλάτι μου μέσα. Τώρα, χτυπάμε πολύ καλά όλα αυτά τα υλικά στο μιξεράκι, αφού πρώτα ρίξουμε μέσα και λίγο κανέλα. Στο κλέφτικο βάζουμε λίγο κανέλα. Χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι. Εδώ. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Άμα σας αρέσει πολύ το λεμόνι, μπορείτε να βάλετε και παραπάνω, έτσι. Μπορείτε να βάλετε και δύο λεμόνια. Ξύσμα και χυμό. Είναι πόσο λεμονάτο θέλετε. Πρώτη φορά δοκιμάστε το με ένα. Και άμα χρειαστεί, βάλετε λίγο στο τέλος λεμονάκι. Και τη δεύτερη φορά μπορείτε να βάλετε λίγο παραπάνω. Βέβαια, τα λεμόνια εγώ που έχω είναι αρκετά ζουμερά. Κοιτάξτε εδώ. Οπότε ένα λεμόνι είναι σαν δύο λεμόνια. Αυτό έχει πάρα πολύ ζουμί. Κοιτάξτε εδώ. Στίβω και βάζω. Βάλαμε και το λεμόνι, λίγο ριγανίτσα, δεν γίνεται να κάνουμε κλέφτικο χωρίς ρίγανη, περίπου μία κουταλιά της σούπας θα βάλετε. Αυτή είναι καταπληκτική ρίγανη, η ρίγανη ολίμπου, δεν υπάρχει γεύση της. Είναι κάτι διαφορετικό από τη ρίγανη που έχετε συνηθίσει να τρώτε. Και βουαλά. Όλο το δύσκολο κομμάτι της συνταγής, όντως, είναι στο να βάλουμε τα υλικά μέσα στο μπολάκι να τα χτυπήσουμε στο μίξερ. Παναγία μου, δεν υπάρχει εδώ πράγμα. Λοιπόν, χτυπάμε πολύ καλά. Να διαλυθούν τα υλικά, εδώ, και επειδή έβαλα πολύ λίγο μπουκοβό, δεν θα βάλω μέλι. Άμα θέλετε να το κάνετε πιο spicy, θα βάλετε λίγο μελάκι, εντάξει. Τελικά βγήκε λίγο spicy, για αλήθεια είναι. Κάτσε να βάλω λίγο μέλι, γιατί όντως είναι πικάντικο. Τι μπουκοβό φωτιά ήταν αυτό, Παναγία μου. Λοιπόν, λίγο μελάκι, να μια κουταλιά της σούπας θα βάλω. Εδώ, θα βοηθήσει και να καραμελώσει ακόμα καλύτερα το φαγητό μας στο φούρνο. Ανακατεύω και το μέλι. Τέλεια. Λοιπόν, μισό εδώ και μισό εδώ. Διονύση, έλα εδώ. Φόρα γάντια. Γρήγορα! Κουνήσου! Όχι, εσύ θα ανακατεύεις, εγώ δεν ανακατεύω. Εγώ θα μείνω καθαρός. Κοίτα εδώ. Θα έχω κρατήσει όλα καθαρά. Πάρε εδώ, θέλω να κάνεις ωραίο μασάζ και το... Σε λίγο μου, γιατί έχω να στήσω κάτι. Λοιπόν, αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα. Πρόσεξε, γιατί παίζουμε και οι δύο στο ίδιο πλάνο, δεν έχουμε πολλές κάμερες, είμαστε μικρή παραγωγή. Οπότε έλα κοντά μου. Ανακάτευε. Τεχνίτσα με το κρέα. Ναι. Ωραίος. Και έλα εδώ. Λοιπόν, ήθελα πρώτα τις πατάτες. Δεν πειράζει. Μα σε ρώτησα. Δεν πειράζει, κάνε πρώτα τις πατάτες. Ωραίος. Πολύ καλό παιδί. Να τον πάρετε στο σπίτι σας. Είναι ο προσωπικός μου ανακατευτής. Ό,τι έχω να ανακατέψω, πάντα φωνάζω το Διονύση. Γιατί έχει ταλέντο σε αυτό. Ανακατεύει τα πάντα. Λοιπόν, ρίξε πατάτες. Είναι πιο εύκολο να το κάνεις έτσι. Κάτω. Δεν είναι, αλλά θέλω να σκουπίσεις και όλη τη μαρινάδα. Εδώ πέρα είναι το μυστικό. Ωραίος. Πάμε τώρα και στο άλλο. Περίμενε. Πάμε. Ανακάτεψε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά, ε. Πώς το βλέπεις. Καλούτσικα τα κάνεις. Πάμε πάνω από τις πατάτες. Χύμα. Χύμα. Θέλω να είσαι ωραίος τύπος. Εδώ. Αυτό εδώ. Αυτός σε βγάλε γάντια, φύγε. Το δύσκολο κομμάτι της συνταγής έφυγε. Γιατί ονομάζεται κλέφτικο, γιατί το συγκεκριμένο φαγητό το ψήνανε κάτω από τη γη, σιγά σιγά, με τις ώρες και ουσιαστικά τα ρίχναν όλα σε ένα πύλινο και γινόταν το φαγητό πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, πρέπει να ρίξουμε δύο βασικά υλικά στη συνταγή. Το βούτυρο και το κεφαλοτήρι. Λοιπόν, δεν μπορώ να βλέπω συνταγή κλέφτικο και να μην έχει μέσα κεφαλοτήρι. Μην το ξεκινήσετε, το φαγητό δεν θα είναι το ίδιο. Μπορείτε να βάλετε κεφαλογραβιέρα, μπορείτε να βάλετε παρμεζάνα, μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε τυρί, δεν λιώνει. Δεν θέλουμε να λιώνει, θέλουμε να κρατηθεί ατόφιο. Θα το κόψετε έτσι ωραία κομμάτια εδώ. Θα κόψω και εδώ. Και το κεφαλοτήρι μαζί με το σκόρδο, μαζί με το δεδρολίβανο και το λεμόνι κάνει κάτι φανταστικό. Να σου πω ότι την ίδια συνταγή ακριβώς ακολουθώ για να κάνω αρνίσκιο κεφαλάκι. Το βάζω σε αλουμινόχαρτο λαδόκολλα μαζί με το τυρί και γίνεται ένα πράγμα, Παναγία μου, δεν υπάρχει. Βέβαια και μου θέλει περισσότερο ψήσιμο, θέλει κανένα 4-5 ώρο. Χαμηλή φωτιά, αλλά στο τέλος είναι λουκούμι. Τώρα βάζουμε το τυρί από πάνω, εδώ. Όλη αυτή την αλμύρα που έχει, το κεφαλοτήρι είναι αρκετά αλμυρό τυρί, θα τη βγάλει και θα γεμίσει με γεύση το κρέας μας. Για να γίνει αυτό το φαγητό σωστό, τι άλλο θέλει. Βούτυρο.
Θα πάρετε το βουτυράκι σας, βούτυρο όμως, όχι μαργαρίνη. Θα πάρετε καλό βούτυρο, ωραίο βούτυρο. Δεν θέλουμε πολύ. 30-40 γραμμάρια είναι αρκετά για να δώσουμε τη γεύση. Θέλουμε το βούτυρο καθώς ψήνεται να γίνει μπέρνουαζέτ, να βγάλει τα αρώματά του και ουσιαστικά να απογειώσει το φαγητό μας. Θα μπει μέσα στις πατάτες, θα μπει μέσα στο αρνάκι, θα ψήνεται στο φούρνο μέσα στο αλουμινόχαρτο και τη λαδόκολα. Θα γίνουν όλα αυτά ένα και πραγματικά το φαγητό από μόνο του θα απογειωθεί. Θα είναι σαν ένα σεφ μέσα και να δίνει όλη την ώρα γεύση. Οπότε βούτυρο εδώ, κλείσιμο. Λοιπόν, το κλείσαμε πολύ καλά, φάκελο όπως βλέπετε. Και σχάρα, ταψάκι, 170 ο φούρνος, περίπου 3-3,5 ώρες, αναλόγως πόσο μεγάλο κόψατε το κρέας σας. Ξεσκεπάζουμε και αφήνουμε να πάρει ωραίο χρώμα για άλλη μισή ωρίτσα, ανεβάζοντας λίγο τη θερμοκρασία, 190-200 βαθμούς, για να γίνει τραγανό απ' έξω. Θέλει να μαλακώσει πάρα πολύ. 3-3,5 ώρες, ανοίγουμε και ψήνουμε άλλη μισή ωρίτσα στους 200 μέχρι να πάρει χρώμα. Το πιάσαμε. Ο όρος του κλέφτικου λέγεται ότι προέρχεται από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όταν Έλληνες που αρνούνταν να δεχτούν τον τουρκικό ζυγό, κρύβονταν στα βουνά και μαγείρευαν την τροφή τους σε λάκκους στο χώμα για να μην γίνουν αντιληπτοί. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και το ανάκι μας είναι έτοιμο! Φωνάζω όλο τον κόσμο να έρθει! Όχι ακόμα, περίμενε να βγάλω την πιατέλα να σερβίρω. Εντάξει, είναι πολύ γκουρμέ η πιατέλα αυτή για να σερβίρω, αλλά δεν πειράζει, θα σερβίρω στην πιατέλα. Δεν μπορείς να αντισταθείς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βγάζουμε το αλουμινόχαρτο από εδώ. Το αλουμινόχαρτο ήταν αυτό που θα μας δυσκόλευε, γιατί η λαδόκολα είναι πολύ εύκολο να βγει. Εδώ και εδώ. Χωρίζουμε τις λαδόκολες. Μία εδώ. Και όλα τα ζουμάκια θα μείνουν εδώ. Παναγία μου. Το κλέφτικό μας είναι εδώ και θα το κάνουμε ακόμα πιο κλέφτικο. Ένα, δύο, τρία. Ο Χριστός και η Παναγία. Και θέλω στο τέλος λίγο δεντρολίμανο. Το μάδισα από το φυτό του κακομοίρικο. Πιστέψτε με, στο τέλος λίγο δεντρολίμανο ακόμα. Θα κάνει τη διαφορά. Εδώ. Αυτά τα μικρά μυστικά είναι που κάνουν πάντα τη διαφορά. Πάρτε το δεντρολίμανο. Ρίξτε το πάνω. Και βουαλά. Για το κλέφτικο, κόβουμε το αρνί σε κομμάτια και τα βάζουμε σε μπολ. Κόβουμε τις πατάτες στη μέση και τις βάζουμε σε άλλο μπολ. Σε μπλέντερ βάζουμε το δενδρολίβανο, τα σκόρδα, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, το μπούκοβο, την κανέλα, το χυμό και το ξύσμα από το λεμόνι, τη ρίγανη, το μέλι και χτυπάμε καλά. Απλώνουμε τη μισή μαρινάδα στο μπολ με τις πατάτες και την άλλη μισή στο μπολ με το αρνί. Απλώνουμε τις πατάτες σε λαδόκολα και από πάνω τοποθετούμε το αρνί. Προσθέτουμε το κεφαλοτήρι και το βούτυρο σε κομμάτια και τυλίγουμε με λαδόκολα και αλουμινόχαρτο. Τοποθετούμε σε ταψί με σχάρα και ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 3,5 ώρες. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για επιπλέον 30 λεπτά στους 200 βαθμούς. Σερβίρουμε με λεμόνι, δενδρολίβανο και μουστάρδα. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα βάλω λίγο μουστάρδα από δίπλα και θα καλέσω τους αγαπημένους μου φίλους. Διονύσης. Αυτό δεν είναι κι άλλο. Δημήτρης. Μπελέσεις. Έλα το αγόρι μου. Κλείδωσε το πλάνο σου και τελείωνε. Τι με κοιτάζετε, δεν κοιτάζουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα αρχίζουμε. Άσε το δικό μου. Και απλά, κοίταξε, κοίταξε εδώ πώς γιώνει, το βλέπεις. Απλά βγάζεις κρεατάκι, βουτάς τη μουστάρδα. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν ξέρω εμένα να σου πω την αλήθεια έτσι. Πάρε κεφαλοτήρι. Α. Πω το τυρί ήταν αυτό. Πάρε πατατούλα με κεφαλοτήρι.
Πάρε κρεατάκι με μουστάρδα. Και πήγαινε πίσω την κάμερα, άντε ρε. Πω πω Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Απλά το κρέας λιώνει. Κάτσε λίγο γιατί δεν προλάβα. Και. Τώρα που φύγει ο Μίτσος.